Μας έχει κάνει την τιμή να είναι κοντά μας ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης και εμβληματικός, όπως τον προλόγησε ο Γιώργος Σαχίνης, πρώην Πρίτανης για το Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Μας ακούτε? Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ναι, ναι. Ότι... Εσείς μας ακούτε? Ναι, ναι, μια χαρά. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, 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 καλά. Χαίρετε. Απλά προσωπικά να πω ότι είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι στην ίδια εκπομπή με τον κύριο Κοντογιώργη. Όπως ξέρει ο Γιάννης, από όταν χτίστηκε αυτή η διαδικτυακή παρέα το 19, έχουμε ένα πρόγραμμα που βάζουμε λίστα με ανθρώπους που θέλαμε να φιλοξενήσουμε. Το πρώτο ή δεύτερο πρόσωπο που είχα βάλει στη λίστα ήταν ο κύριος Κοντογιώργης και ευτυχώς με αξίωσε ο Θεός. Να είστε καλά που δεχτήκατε να είστε στην παρέα μας απόψε. Να πούμε ότι πολύ. Την μεσολάβηση μας την έκανε μια φίλη της εκπομπής, η οποία παρακολουθούσε τα σεμινάρια που διοργανώνονται στην Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας. Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για αυτόν τον φορέα? Γιατί από ό,τι έχουμε μάθει είναι από από μαθητές σας? Όχι απαραίτητα. Είναι πολίτες, όριμοι πολίτες μάλιστα, και νέοι άνθρωποι βεβαίως, αλλά πολίτες οι οποίοι βρέθηκαν στο κοινό σημείο της επιστημονικής μου πρότασης που την αποκαλώ κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Και αποφάσισαν στο τέλος ο καθένας από πολύ διαφορετικές περιοχές να συναντηθούν όχι μόνο ατύπως, αλλά σε έναν θεσμό που τον αποκάλεσαν Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας και ο οποίος θεσμός αυτή τη στιγμή αναπτύσσει μια ποικιλία δράσεων, παρόλο που τα μέσα του είναι εντελώς πενιχρά από τις συνδρομές των μελών των μαθητών που συμμετέχουν στα σεμινάρια. Αναπτύσσουν λοιπόν σεμινάρια, δύο σειρές σεμιναρίων το χρόνο, ένα συμπόσιο και τροφοδοτούν επίσης και επιστημονικές εργασίες. Τώρα, μόλις προεβδομάδος κυκλοφόρησε ένα έργο εισαγωγή στην κοσμοσυστημική γνωσιολογία. Συγγραφέας του είναι ένας μαθητής μου και συμμέτοχος στα σεμινάρια της Ακαδημίας και διδάσκων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σωτήρης Αμάραντος, όπως επίσης με ένα επίμετρο στο τέλος συμμετέχει σε αυτό το βιβλίο και ο Βαγγέλης Κάλιωσης, συγγραφέας, αν δεν ξέρετε, του ενός βιβλίου το οποίο σταδιοδρομεί επίσης και στα αγγλικά, που έχει να κάνει με την επιρροή που μπορεί να έχει η τεχνολογία της επικοινωνίας με τη μορφή μυθιστορήματος, αν θέλετε, είναι και πολύ κατανοητό, στη ζωή των ανθρώπων. Μάλιστα. Και επειδή, από ό,τι καταλαβαίνω, αρκετοί από το κοινό μας που έχουν συμμετάσχει σε κάποια από τα σεμινάρια. Κάποιος που δεν ξέρει πώς μπορεί να έρθει σε επαφή, έχετε κάποιο site, υποθέτω το www.georgios.gr. Υπάρχει το site της, ανεξαρτήτως του δικού μου site, που είναι το kontogeorgismesi.gr, υπάρχει το site της Ακαδημίας Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας, όπως επίσης και στο Facebook έχουν επίσης αντίστοιχη σελίδα που ανακοινώνει ό,τι δραστηριότητες έχει κλπ. Τώρα πρέπει να πω ότι εκτός από το σεμινάριο το χειμερινό που διεξάγεται στις αρχές Δεκεμβρίου, στις 8 και 9 αν θυμάμαι καλά, ή 9 και 10, δεν είμαι εντελώς βέβαιος, στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, θα γίνει το δεύτερο συμπόσιο
της κοσμοστημικής γνωσιολογίας που μετέχουν περί τους 16 επιστήμονες που θα εισηγηθούν διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και πολλοί νέοι άνθρωποι. Είναι τρεις θεματικές που παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι η θεματική της σχέσης της κοσμοστημικής γνωσιολογίας με τις σύγχρονες εξελίξεις και κυρίως με την πολιτική και φιλοσοφική σκέψη της νεωτερικότητας. Είναι ένα νέο κεφάλαιο που άνοιξε το έργο μου «Η Δημοκρατία και ο Πόλεμος» στο Θουκυδίδη, που αναφέρεται στις διακρατικές σχέσεις, που καλύπτει επίσης μια ενότητα, και είναι και διάφορες άλλες, η τρίτη ενότητα, περιοχές με τις οποίες προσεγγίζεται το σύγχρονο αλλά και το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο, που επίσης θα καλυφθεί και αυτό. Θα είναι ενδιαφέρον, νομίζω. Όποιος θέλει να μπει να... Σίγουρα βλέπω, έχω... Η είσοδος είναι ελεύθερη. Έτσι, να είστε καλά. Στο chat εδώ έχουν βάλει moderator τις ιστοσελίδες που μπορούν να ενημερωθούν οι φίλοι τηλεθεατές μας. Ξεκινάμε, Παναγιώτη, με το... Να το απογειώσω. Δώσ' το, να ξεκινήσουμε. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος καθηγητής, ο Θουκυδίδη, αν με κάποιο τρόπο ξεπερνούσαμε τα όρια της τεχνολογίας και της επιστήμης και φέρναμε το Θουκυδίδη εδώ σήμερα, 28 Ενδεκάτου αύριο, και το πρώτο σοκ που έπαιρνε ο άνθρωπος, το εξηγούσαμε πώς έχει κατάσταση με τα ελληνοτουρκικά. Ποια θα ήταν η γνώμη του, κύριε καθηγητά? Προσέξτε, ο Θουκυδίδης δεν είναι στατικός στις προσεγγίσεις του. Τον Θουκυδίδη τον χρησιμοποιούν σήμερα για να δικαιώσουν αντιλήψεις της νεωτερικότητας. Γενικώς η επιστήμη της νεωτερικότητας αναφέρεται στην εποχή της και τελειώνει με την εποχή της. Είναι το κερασάκι στην τούρτα ο Θουκυδίδης. Δεν τον έχουν κατανοήσει. Ο Θουκυδίδης καλύπτει μία τεράστια ιστορική περίοδο που ξεκινάει από τις απαρχές της ανθρώπινης κατάστασης σε κοινωνίες ελευθερίας, που πολιτικά εκφράζονται με τις μοναρχίες, περνάει από διάφορες σχέσεις ολιγαρχίας, από την αντιπροσώπευση, και τελειώνει με την δημοκρατία, με το τέλος της δημοκρατίας. Οι διακρατικές σχέσεις δεν είναι οι ίδιες. Μπορεί να έχουν κοινό σημείο αναφοράς στον Θουκυδίδη την δύναμη, την επίκληση της ισχύος, άρα και της οπλικής ισχύος που είναι ο πόλεμος, αλλά οι διακρατικές σχέσεις αυτές δεν είναι οι ίδιες στη μοναρχία, στην αντιπροσώπευση, στη δημοκρατία. Επομένως, αυτό που χρειάζεται για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις σημερινές διακρατικές σχέσεις είναι απαραίτητο να ξέρουμε σε ποια εποχή βρισκόμαστε, άρα σε ποια φάση από αυτές που εξηγεί ο Θουκυδίδης. Την εποχή που περιγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεμο, δεν είμαστε σε μοναρχίες, είμαστε σε δημοκρατία. Ακόμα και η ολιγαρχία έχει δημοκρατικό πολιτεύμα, περιορισμένο όμως σώμα πολιτών. Επομένως, οι σχέσεις δύναμης όταν στο εσωτερικό των κρατών επικρατεί η δημοκρατία δεν είναι ίδιες. Ούτε τα συμφέροντα που καλούνται να υπηρετήσουν, ούτε η διαμόρφωση και οι συντελεστές του πολέμου. Στη δημοκρατία αυτός που θα πάρει την απόφαση του πολέμου είναι αυτός που θα πολεμήσει κιόλας, ο πολίτης. Δεν είναι και η ένταση του πολέμου επίσης. Δεν υπάρχουν επιρροές της οικονομίας οι οποίες θα επιβληθούν στο μονάρχη όπως σήμερα και θα αποφασίσει τον πόλεμο ή την ειρήνη. Ο πόλεμος στη δημοκρατία αποφασίζεται από αυτόν που δεν υπόκειται σε εκβιασμούς ή σε εσωτερικές επιρροές παρασκηνίου από οικονομικές δυνάμεις εξωτερικές. Αποφασίζει η ίδια η κοινωνία. Άρα λοιπόν
και η ένταση του πολέμου είναι πιο ισχυρή, διότι οι κοινωνίες που είναι δημοκρατικές και όχι μοναρχικές αναπτύσσουν πολύ περισσότερες ανάγκες, πολύ περισσότερα ενδιαφέροντα από αυτά που μπορούν μέσα στις μοναρχίες. Εκτός του ότι και είναι μια πρώιμη εποχή. Αν θέλουμε λοιπόν να συγκρίνουμε την σημερινή υπόθεση των διακρατικών σχέσεων, άρα και του πολέμου και της ειρήνης κλπ, θα πρέπει να κρίνουμε με βάση αυτά που μας διδάσκει ο Θουκυδίδης, να ταξινομήσουμε την εποχή μας στην εποχή του Σόλωνα. Δηλαδή σε μια εποχή που αν δεν αρέσει κάτι από το καθεστώς μιας χώρας, τι κάνουμε, αλλάζουμε κυβέρνηση. Εξαναγκάζουμε ή κάνουμε πραξικόπημα για να αλλάξουμε την κυβέρνηση. Στην εποχή του Θουκυδίδη δεν αλλάζουμε κυβέρνηση, αλλάζουμε πολιτεία. Αντί δηλαδή για ολιγαρχία, επιβάλλουμε δημοκρατία για να είμαστε στο στρατόπεδο των Αθηναίων. Επιβάλλουμε ολιγαρχία για να είμαστε στο στρατόπεδο των Πελοποννησίων, των Σπαρτιατών. Επομένως, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς τον Θουκυδίδη με τα σημερινά δεδομένα αν δεν ξέρει πού βρισκόμαστε σήμερα, σε ποια φάση, συγκεκριμένα στη βρεφική φάση της ανθρώπινης κατάστασης, κατά την ίδια έννοια που η σημερινή εποχή έχει να κάνει με αποφάσεις, παραδείγματος χάρη στα ελληνοτουρκικά, που θα πάρει ο κύριος Ερντογκάν και ο κύριος Μητσοτάκης. Εάν αυτοί, ένας εκ των δύο, δεν διαμορφώνει πολιτικές, βεβαίως έχουν επιτελεία, άλλο πράγμα είναι αυτό, όλες οι μοναρχίες έχουν ομάδες, αν θέλετε, επιτελεία κλπ. Λοιπόν, εάν δεν θέλουν λοιπόν αυτοί να κάνουν πόλεμο, δεν θα κάνουν πόλεμο. Η διαμόρφωση των πολιτικών δηλαδή έχει έναν τελικό μονάρχη, ο οποίος αποφασίζει. Οι κοινωνίες δεν ερωτώνται. Οι κοινωνίες προετοιμάζονται μέσα από τα μέσα επικοινωνίας για να προχωρήσουν σε αυτή την στην κατεύθυνση. Τώρα, ειδικότερα αν θέλουμε να μεταφέρουμε τη σκέψη του Θουκυδίδη στα ελληνοτουρκικά, θα αντιληφθούμε το εξής, ότι υπάρχει μία δύναμη η οποία φιλοδοξεί να διαμορφώσει τους όρους μιας περιφερειακής ηγεμονίας, που είναι η Τουρκία, και υπάρχει γύρω της και ένα σύνολο μικρών κρατών, στα οποία παρεμβαίνει για να τη χειραγωγήσει, για να ελέγξει το χώρο και να διαμορφώσει ένα ζωτικό χώρο για αυτήν. Η περίπτωση της Ελλάδας είναι λίγο ιδιαίτερη. Είναι λίγο ιδιαίτερη, αλλά σημαντικά διαφορετική, πρώτα-πρώτα στο επίπεδο της φιλοδοξίας. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν επιδιώκει να διαμορφώσει όρους περιφερειακής δύναμης ή υπερδύναμης, αλλά έχει και μια πολιτική τάξη η οποία είναι αποξενωμένη από τα συμφέροντα και τις στρατηγικές που θα μπορούσε να αναπτύξει μια χώρα όπως η Ελλάδα, που μετέχει και είναι κομβικό σημείο, αν θέλετε, γεωπολιτικής, όχι μόνο στην περιοχή αλλά εξαιτίας της θέσης της στην περιοχή σε ένα ευρύτατο πλαίσιο συσχετισμών. Έχουμε δηλαδή από τη μία μεριά μια χώρα των 85 εκατομμυρίων με βούληση ισχύως και περιφερειακής δύναμης, με εσωτερικά προβλήματα τα οποία καταφέρνει να διαχειριστεί, διότι έχει ένα καθεστώς αυταρχικό, και απ' την άλλη μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει μια πολιτική τάξη η οποία είναι ξενοσώμα προς την χώρα και την κοινωνία, και η οποία πολιτική τάξη αυτό που κάνει είναι εκ καταβολής, δηλαδή από την εποχή που εμφυτεύτηκε αυτό το κράτος, να έχει χαρακτηριστικά υποτελούς. Πάντοτε, αφού καταφέρνει να λειτουργεί εσωτερικά ως μια δύναμη κατοχής στην πραγματικότητα πάνω στην κοινωνία, να είναι αντίθετη επομένως προς τα συμφέροντα της συλλογικότητας που λέγεται ελληνική κοινωνία, συγχρόνως είναι μια πολιτική τάξη που αμέσως μόλις διαπιστώσει ότι υπερέβαλε, ξεπέρασε τα όρια,
μας παραχωρεί στις δυνάμεις που διαμορφώνουν το γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής για να πληρώσουμε και τα ρέστα. Αυτή είναι η έννοια της εσωτερικής κατοχής, μιας υποτέλειας, Εδώ πέρα ο φίλος μας ο Δημήτρης Γαλάνης λέει: ο κύριος Κοντογιώργης έχει αναφέρει σε παλιότερη συνέντευξη στον κύριο Σαχίνη ότι η εγχώρια πολιτική τάξη, γι' αυτό σας διακόψα, επειδή ήσασταν πάνω στο θέμα ακριβώς, έχει αναφέρει ότι η εγχώρια πολιτική τάξη πάσχει από γουναρισμό. Θα μπορούσατε να τον ρωτήσετε τι εννοεί. Γουναρισμός είναι ο γούναρης και οι πολιτικές που η ομάδα αυτή, η παράταξη αυτή ακολούθησε όταν ανετάχθη το παλαιό καθεστώς που μας οδήγησε και στον πόλεμο του 1897 και ήταν υπόλογη για την καταστροφή του μείζωνος ελληνισμού, γιατί δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την εθνική ολοκλήρωση, απλώς ήταν ένα προπαγανδιστικό εσωτερικό σύνθημα που ουδέποτε διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για να το επιδιώξει. Κατάφερε λοιπόν η παράταξη αυτή να οδηγήσει, να ανασυγκροτηθεί μετά την κατάρρευσή της με το κίνημα στο Γουδί και να διαμορφώσει τους όρους της ολοκλήρωσης της καταστροφής του μείζωνος ελληνισμού με το μικρασιατικό εγχείρημα. Οι γουναριστές λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή. Οι μεγάλες και όλες οι ήττες του ελληνισμού δεν διαμορφώθηκαν, δεν πραγματοποιήθηκαν στο μέτωπο. Ο ελληνικός λαός όταν εκλήθη να υποστηρίξει με το αίμα του την εθνική ολοκλήρωση το έκανε παραδειγματικά. Το βλέπουμε αυτό σε όλες τις στιγμές της ιστορίας και η τελευταία που ήταν η εθνική αντίσταση εναντίον των Γερμανών. Αυτό που όμως αποτελεί επίσης αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα είναι όλες αυτές οι θυσίες καταναλώθηκαν στην Αθήνα με εσωτερικές διεργασίες που δεν είχαν καμία σχέση με το εθνικό ζήτημα αλλά με την νομή της εξουσίας και την λαιλασία της ουσιαστικά. Συγκρατήστε αν θέλετε ότι εάν δεν είχε υπάρξει η δεκαετία του Βενιζέλου που σημειωτέων ότι διαμόρφωσε αυτή τη δεκαετία διότι ήταν εξωγενής, δεν διαμορφώθηκε δηλαδή από το πολιτικό σύστημα, δεν ανεδείχθη από αυτό το απεχθές πολιτικό σύστημα, από το έκφυλο κυριολεκτικά μέσα στη χώρα, αν θέλετε να το εξηγήσουμε γιατί χρησιμοποιώ αυτή την ορολογία, εάν δεν ήταν, ήρθε λοιπόν απ' έξω εξωγενής και γι' αυτό το λόγο πραγματοποίησε την εποπία της δεκαετίας αυτής. Αν δεν ήταν η δεκαετία αυτή, δηλαδή ο Βενιζέλος, θα είχαμε τα σύνορα στην Θεσσαλία και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ήταν βιώσιμο αυτό το κράτος. Θα το είχαν απορροφήσει οι γείτονες. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα ερχόμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε και επειδή μιλάμε για τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής, ας συγκρατήσουμε το εξής, ότι όλοι αυτοί που αποτελούν την επίσημη ιστορία, αυτό που κάνουν, την προβεβλημένη δηλαδή ιστοριογραφία, αυτό που κάνουν είναι να καταδείξουν ότι το εγχείρημα ήταν ανέφικτο, κακώς πήγαμε εκεί, ήταν αποικιοκρατικό, μας ερμηνεύουν δηλαδή την εθνική ολοκλήρωση με τους όρους των δυνάμεων της αποικιοκρατίας και επομένως δικαίως ιτηθήκαμε και καταστράφει ο ελληνισμός. Το μεγάλο ψέμα. Μα ακόμα και πληθυσμιακά, δημογραφικά προσπαθούν να μειώσουν τον ελληνικό πληθυσμό λέγοντας ότι δεν υπήρχαν Έλληνες στη Μικρά Ασία. Πήγανε λέει το 18ο-19ο αιώνα κάπου εκεί και τους αριθμούν στο 1.350.000 που ήρθαν στην Ελλάδα. Είναι πάνω από 3,5 εκατομμύρια οι Έλληνες έως 4 εκατομμύρια. Αναλογιστείτε 3,5 έως 4 εκατομμύρια το 1922 σημαίνει ότι σήμερα θα ήταν 20 εκατομμύρια αν αναλογιστούμε τα πληθυσμιακά μεγέθη των Τούρκων και των άλλων λαών της έστω της Υπήρου μας. Επομένως ήταν ένας σημαντικός αριθμός Ελλήνων που τον αποκρύπτουν
για να μην φανεί ακριβώς το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν εκείνοι που προσπαθούν να τους δικαιώσουν σήμερα. Είναι η κρατική ιστοριογραφία αυτή. Είπατε εκφυλισμό, εκφυλισμένοι. Θα μπορούσατε να αναλύσετε λίγο, μου κέντρισε τον ενδιαφέρον. Ακριβώς. Προσέξτε. Αυτό το κράτος, και όταν λέμε το κράτος δεν εννοούμε την κρατική επικράτεια, αλλά το πολιτικό σύστημα του κράτους, είναι ένα εμφύτευμα απολυταρχίας, της ευρωπαϊκής απολυταρχίας, στη μήτρα του ελληνικού κόσμου, ο οποίος ελληνικός κόσμος δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τον ευρωπαϊκό και όχι μόνο το, και κυρίως τον δυτικό ευρωπαϊκό κόσμο. Ο δυτικός ευρωπαϊκός κόσμος ήταν φεουδαλικός και είχαν δημιουργηθεί στο εσωτερικό του κάποιοι πυρήνες, κάποιοι θύλακες ανθρωποκεντρικοί, μια στοιχειώδης αστική οικονομία, μια κοινωνία της εργασίας, αλλά και με το μείζον μέρος της που ήταν φεουδαλικό ή μόλις εξήρχεται από τη φεουδαρχία. Επομένως, το πολιτικό, το κοινωνικό καθεστώς που ήταν φεουδαλικό κατά το μεγαλύτερο μέρος ακόμη και το πολιτικό σύστημα που ήταν εξίσου φεουδαλικό, αυτή είναι η έννοια της απολυταρχίας, είναι ιδιοκτήτης του κράτους, δεν συγκροτούσε πολιτεία και δεν συγκροτούσε έννοια δημοσίου χώρου. Ο δημόσιος χώρος, η έννοια του δημοσίου χώρου μπορεί να διακηρύσσονταν από τους αναγνώστες της ελληνικής γραμματείας, τους διαφωτιστές, τους ολίγους αυτούς ανθρώπους που παρήγαγαν δηλαδή τη νέα σκέψη το 18ο και το 19ο αιώνα, αλλά δεν ήταν πραγματικότητα, δεν είχαν συντάγματα ακόμη αυτή την εποχή οι χώρες αυτές. Λοιπόν, έρχεται ο ελληνικός κόσμος, ο οποίος ζει το στάδιο της οικουμένης, προσέξτε, σήμερα είμαστε στην κρατοκεντρική εποχή, κάνετε μια προβολή σκέψης για να πάτε μετά την αντιπροσώπευση, μετά τη δημοκρατία, στην οικουμένη, στο μετακρατικό δηλαδή μέρος της εξέλιξης των ανθρωπίνων κοινωνιών με ελευθερία, για να δείτε πόσες χιλιάδες χρόνια, πόσα στάδια δηλαδή μετά από την Δύση του 19ου αιώνα ήταν ο ελληνικός κόσμος, αλλά ήταν μικρής κλίμακας, δηλαδή ζούσε την πόλη όπως και στην εποχή του Περικλή. Αυτό που λένε κοινότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πόλη, όπως διαμορφώθηκε στον υστερότερο χρόνο, στην οικουμένη, και συγχρόνως έχει τη δημοκρατία και στην οικονομία, γι' αυτό και δεν έχει δουλεία ήδη από τις απαρχές του Βυζαντίου. Έχει λοιπόν τη δημοκρατία στην οικονομία και στην πολιτική, άρα έχει ατομική, κοινωνική και πολιτική ελευθερία, δεν έχει όμως εθνική και καταδυναστεύεται, αλλά τα διατηρεί παρόλα αυτά, και ενώ αντιθέτως ο δυτικός, ο ευρωπαϊκός εν συνόλο κόσμος αγωνιά να βγει από τη δουλεία και από την φεουδαρχία για να αποκτήσει μόλις ατομική ελευθερία. Είναι κολοσιαία η διαφορά. Γι' αυτό και τα προτάγματα της Επανάστασης, αν διαβάσετε το Σύνταγμα του Ρήγα, και διαπιστώσετε ότι θέλουν να φτιάξουν πολιτεία, όχι απολυταρχία, και μέσα στην πολιτεία δημοκρατία, όχι εκλόγιμη μοναρχία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρώτον αυτό αποτελεί μέγα κίνδυνο, κινητοποιεί και εμπνέει τους απλούς θύλακες των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Αυτή είναι η έννοια του φιλελληνισμού, ένα εσωτερικό κίνημα που απλώς έχει και την υποπαράγραφο της βοήθειας προς τον ελληνικό επαναστατημένο κόσμο, και απ' την άλλη μεριά μία προοπτική για τις δυτικές κοινωνίες να οδηγηθούν σε αυτό που έγινε στη συνέχεια, δηλαδή στη συνταγματική και εν τέλει στην εκλόγιμη μοναρχία. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν δεν ονειρεύεται αυτή την εποχή, το βλέπουμε και στα συντάγματα της Επανάστασης, ούτε την εκλόγιμη μοναρχία, ούτε την απολυταρχία, ούτε τη συνταγματική μοναρχία. Ονειρεύεται τη δημοκρατία μέσα στο κράτος της Κοσμόπολης, αυτό το ιστορικό κράτος της Οικουμένης.
του επιβάλλουν λοιπόν, του εμφυτεύουν, γιατί είναι προϋπόθεση να γίνει για να δημιουργηθεί αυτό το κράτος, πρώτα πρώτα να είναι εθνισυγενές και να λειτουργεί ως προτεκτοράτο, δηλαδή να υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων, ποιο ήταν το κρίσιμο συμφέρον εδώ, να καταστραφεί ο μείζων ελληνισμός. Αυτό υπηρέτησαν λοιπόν οι δυνάμεις αυτού του καθεστώτος. Και συγχρόνως να επιβληθεί η απολυταρχία για να μην αποτελεί μίασμα στην καρδιά των ευρωπαϊκών απολυταρχιών και τις αποσταθεροποιεί προς το μέλλον. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα σύστημα πολιτικό που το ταυτίζουν με το κράτος. Ποτέ ο ελληνισμός δεν ταύτισε το πολιτικό σύστημα με το κράτος, γιατί είχε δημοκρατία, το κατήχε η κοινωνία το πολιτικό σύστημα. Έχει λοιπόν τώρα ένα πολιτικό σύστημα μοναρχίας που είναι ή συνταγματικό ή εκλόγιμης μοναρχίας, και το οποίο όμως δεν έχει τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει κατά τον τρόπο που είχε στη Δύση. Μακρηγορώ, αλλά χρειάζεται να ξέρουμε το εξής. Ούτε στη Δύση αυτό το πολιτικό σύστημα ενσωματώνει την κοινωνία στους θεσμούς του, να αποτελέσει δηλαδή μέρος στη διαδικασία της πολιτικής απόφασης. Όμως εκεί, επειδή οι ιδεολογίες του φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού ήταν επιχειρησιακές, δηλαδή ακουγόταν καλά στα μυαλά των ανθρώπων που ήθελαν να βγουν, γιατί ήταν ιδεολογίες εξόδου από τη φεουδαρχία και διαμόρφωσης του νέου πλαισίου του ανθρωποκεντρισμού, δηλαδή των κοινωνιών με ελευθερία, που οι μεν το λέγανε αστική ή φιλελεύθερη δημοκρατία, Θεός φυλάξει, και οι άλλοι σοσιαλιστική. Δηλαδή οι μεν ήθελαν να υποστηρίξουν την γραμμή που θα στήριζε την αστική οικονομία κατά προτεραιότητα, οι άλλοι τις δυνάμεις της εργασίας, την εργατική τάξη όπως θα την πούν στη συνέχεια. Επομένως δεν συναντιόνταν η κοινωνία με την πολιτική μέσα στο πολιτικό σύστημα, αλλά συναντιόνταν στους δρόμους, στο επίπεδο της ιδεολογίας. Ο σοσιαλιστής ψήφισε σοσιαλιστικό κόμμα, ο αστός ψήφισε αντιθέτως το αστικό ή φιλελεύθερο κόμμα. Αυτή η συνάντηση δημιούργησε μία έννοια δημοσίου χώρου, που όμως είχε την αποκλειστικότητα, αυτή είναι η έννοια της πολιτικής κυριαρχίας, ο μονάρχης και υπέριξ αυτού. Αυτό το πολιτικό σύστημα λοιπόν εκεί λειτουργούσε έτσι, διότι ακριβώς συναντιόνταν τουλάχιστον εξωθεσμικά στην πολιτική δυναμική η κοινωνία με την πολιτική. Ο αστός που κυβερνούσε διαμόρφωνε πολιτικές δημοσίου συμφέροντος, αλλά για τη συλλογικότητα. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν, που οι ιδεολογίες αυτές δεν μετράνε, διότι ο Έλληνας εξέρχεται από τη δημοκρατία και όχι από τη φεουδαρχία, τι συμβαίνει? Όταν του αφαιρούν τη βάση της δημοκρατίας στο κοινό, αντί το πολιτικό σύστημα του κοινού να εφαρμοστεί όπως προέβλεπε ο Ρήγας και οι άλλοι στο επίπεδο του εδαφικού κράτους, όταν του αφαιρούν λοιπόν την αρμοδιότητα να αποφασίσει, κάνει κάτι πολύ απλό. Πηγαίνει στο Σύνταγμα, όταν θα συνεδριάσει η Βουλή, συγκεντρώνεται εκεί και ψάχνει να βρει το βουλευτή που κατέχει τώρα την πολιτική αρμοδιότητα για να του πει τον πόνο του, τον καημό του, την ανάγκη του. Καταλαβαίνετε επομένως ότι το πολιτικό αυτό σύστημα οδηγεί σε μια πραγματικότητα αποσυλλογικοποίησης των πολιτικών που θα ακολουθήσει. Δημιουργεί δηλαδή, είναι αυτό που είναι υπαίτιο και όχι η τουρκοκρατία για το πελατειακό σύστημα. Η πελατειακή παρέκκληση αλλού, εδώ γίνεται σύστημα. Και αυτό το σύστημα είναι που παράγει πολιτικές καθετοποίησης της πελατειακής σχέσης, άρα πολιτικές ιδιοποίησης, λαιλασίας του δημόσιου αγαθού και όχι πολιτικές παραγωγής δημοσίου συμφέροντος, άρα ανάπτυξης της χώρας κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ουδέποτε θέλησαν αυτοί οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού, η πολιτική τάξη, να ενσωματώσουν την μεγάλη οικουμενική αστική τάξη που ήταν στο μείζωνα ελληνισμό και έλεγχε τρεις αυτοκρατορίες μέσα στη χώρα, όπως και την πνευματική τάξη, όπως και τα πάντα. Τον μείζωνα ελληνισμό τον απεχθάνονταν, δεν τον ήθελαν μέσα. Το λένε οι ίδιοι, μέχρι και νόμους ψήφιζαν. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι αυτό το πολιτικό σύστημα, αν θέλετε να το πω με έναν τρόπο έτσι πολύ παραστατικό, είναι σαν, μοιάζει σαν έναν όριμο άνθρωπο, έναν από εσάς ή εμένα, να με βάλουν σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό. Αυτή είναι η θεσμική βάση της απολυταρχίας και της εκλόγιμης μοναρχίας, σε σχέση με έναν πολίτη που λειτουργεί με όρους πολιτικής ατομικότητας, δηλαδή όχι ως μάζα, αλλά ως μια πραγματικότητα που για να λειτουργήσει συλλογικά χρειάζεται θέσμηση, όπως ο βουλευτής τη Βουλή. Αυτό λοιπόν, το να τοποθετήσουν μια ολόκληρη κοινωνία σε βρεφονηπιακό σταθμό, σημαίνει ότι η μεν κοινωνία θα τρελαθεί, η δε θα αναπτύξει δυσμορφές συμπεριφορές, το δε βρεφονηπιακό σταθμό, το πολιτικό σύστημα θα το τρελάνει, θα το διαλύσει, θα το παραμορφώσει. Λοιπόν, αυτή είναι η έννοια του εκφυλισμένου πολιτικού συστήματος, που δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε καν κατά το πρότυπο της συνταγματικής εκλόγιμης μοναρχίας στο δυτικό κόσμο. Αν το θέλετε να το πούμε αλλιώς, αντί να πούμε για βρεφονηπιακό σταθμό, ας σκεφτούμε τι σημαίνει να μας φορέσουν στενά παπούτσια ή τα ρούχα μας, αυτά που φορούσαμε όταν ήμασταν 5 ετών, έτσι, έχοντας μεγαλώσει. Αυτή λοιπόν η παραμόρφωση του κοινωνικού ιστού είναι η αιτία όλων των δεινών αυτής της χώρας, διότι έχει και αναπτύσσει πολιτικές η κοινωνία αντιδράσεις συλλογικότητας εκεί που υπάρχει εθνικό μέτωπο, αλλά όταν όμως έχει να κάνει με οικονομικά, κοινωνικά ή εξωτερικά ζητήματα εσωτερικής διαχείρισης, τότε εκεί λειτουργεί με τους όρους της πελατειακής σχέσης, άρα της αποδόμησης. Συνεπώς την αποδομούν και δεν μπορεί, την εξαγοράζουν δηλαδή ουσιαστικά, τις δίνουν τα ψυχία για να έχουν αυτή το λουφέ στο σύνολο του προϋπολογισμού. Αυτή είναι η έννοια της λαϊλασίας, την οποία την έχουμε γνωρίσει και στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Η κρίση και τα μνημόνια είναι ακριβώς η αιτία αυτής της λαϊλασίας, την οποία μάλιστα πλήρωσε η κοινωνία, η οποία λαϊλατήθηκε, αντί να την πληρώσουν, δηλαδή με μνημόνια, η πολιτική τάξη και το κράτος. Άρα λοιπόν η έκφυλη εκδοχή της εκλόγιμης μοναρχίας έχει να κάνει με το πρότυπο της αντίστοιχης μοναρχίας που λειτουργεί στη Δύση. Μάλλον που λειτουργούσε, γιατί και σήμερα εκεί έχουν τελειώσει οι πολιτικές συνάντησεις με την κοινωνία εξωθεσμικά, δεν λειτουργούν πια οι ιδεολογίες του εθνικού φιλελευθερισμού και του εθνικού σοσιαλισμού, αλλά εννοώ του σοσιαλισμού εντός του κράτους, όπως και του φιλελευθερισμού εντός του κράτους. Αυτή τη στιγμή έχουμε αντιμέτωπες τις δυνάμεις του παλαιού φιλελευθερισμού, που ήταν ο φιλελευθερισμός εντός του κράτους κυρίως, και του νέου φιλελευθερισμού που είναι ο διακρατικός φιλελευθερισμός. Και μάλιστα έχουμε εισέλθει ήδη σε μια φάση μονοσήμαντης κυριαρχίας της διεθνούς των αγορών, στην οποία το παλαιό καθεστώς του φιλελευθερισμού θεωρείται ακροδεξιό και εθνικιστικό. Έχει απαξιωθεί δηλαδή και αυτό ουσιαστικά, γιατί έτσι κι αλλιώς ανακαλεί το παρελθόν, δεν σκέφτεται με τους όρους του μέλλοντος. Το μέλλον δεν επιτρέπει να συμβεί αυτό το οποίο αποτελεί υπόθεση του μέλλοντος. Στην Ελλάδα βεβαίως ξέρουμε ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, η καθεμία από τις δικές της αφετηρίες, διαγωνίζονται ποιος θα υπηρετήσει αυτή τη νέα ξενοκρατία που από καταβολής του ελλαδικού κράτους υπηρετούν οι πολιτικές δυνάμεις, που είναι η διεθνής των αγορών.
και διαπιστώνουμε ότι οι δυνάμεις, οι κυριότερες δυνάμεις της αριστεράς θεωρούν ότι η αριστερός είναι ο νέος φιλελευθερισμός, η διεθνής των αγορών, και μάλιστα έχουν ως προνομιακό χρηματοδότητο Σόρος. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση ξενοκρατίας που πάλι εχθρός του πολιτικού καθεστώτος και της διανόησης είναι η ελληνική κοινωνία. Αυτή τη φορά δεν είναι ο μείζων ελληνισμός, αλλά η ελλαδική κοινωνία. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα της αναντιστοιχίας πολιτικού συστήματος του κράτους και κοινωνικής συλλογικότητας στην Ελλάδα. Και αυτό πληρώνουμε σε όλα τα επίπεδα, και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Είπατε ότι το πολιτικό σύστημα είναι ξένο σώμα. Εμείς ως λαός, να το πω απλά, δεν μπορούμε αυτό το ξένο σώμα να το αποκόψουμε, να το πετάξουμε. Κοιτάξτε, η απάντηση έχει πολλά επίπεδα, αν θέλετε, ερμηνείας. Πρώτα-πρώτα, ο ελληνικός λαός έχει υποστεί και συνεχίζει να υφίσταται μια τρομακτικής σημασίας αλωτρίωση. Με άλλα λόγια, αυτός ο λαός που έζησε σε όλο τον βίο του από τον 5ο αιώνα και πιο πριν, αν θέλετε, με την αντιπροσώπευση σε καθεστώς δημοκρατίας, έχει διδαχθεί από τους μέντορες αυτού του κράτους ότι το παρελθόν για αυτόν είναι απεχθές και κατώτερο από το σημερινό. Με άλλα λόγια, η δημοκρατία, ό,τι διδάσκουν και οι άνθρωποι του διαφωτισμού και της νεωτερικότητας άλλωστε, ότι η δημοκρατία της Αθήνας είναι προνεωτερική και κατώτερη από την εκλόγιμη μοναρχία. Το ότι την επενδύουν με διάφορες εκδοχές, όπως λένε, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αυτό στοιχειοθετεί την έννοια της ιδεολογικής απάτης. Αλλά παρόλα αυτά ο ελληνικός λαός έχει υποστεί μια τρομακτική αλωτρίωση. Δηλαδή, αν βγείτε και τον ρωτήσετε ποιο είναι το καθεστώς το οποίο ζει σήμερα, θα σας πει ότι είναι δημοκρατία. Σκεφτείτε πόσες φορές επαναλαμβάνουν, επειδή αισθάνονται την ανασφάλεια, οι γείτορες την έννοια της δημοκρατίας. Σε δημοκρατία ζούμε, η δημοκρατία κινδυνεύει κλπ. Είναι η μοναδική χώρα που αποκαλεί... Δημοκρατικό τόξο, που λένε. Ναι, η μοναδική χώρα που αποκαλεί την πρόεδρο του κράτους πρόεδρο της δημοκρατίας. Σκεφτείτε λοιπόν το γελίον του πράγματος όταν ο Παπαδόπουλος ήταν πρόεδρος της δημοκρατίας, ο Καντάφη ήταν πρόεδρος της δημοκρατίας, ο Πούτιν, ο Ερντογκάν, ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας, είναι όλοι πρόεδροι δημοκρατίας. Και δεν εσχύνονται που επιμένουν ακόμη να κρατάνε αυτό τον όρο, ενώ έχουμε τον όρο της πολιτείας. Προσχηματικά λένε ότι το ρεπούμπλικα δεν το έχουμε ως ορολογία, μα οι Ρωμαίοι το πήραν από μας και είναι η έννοια της πολιτείας. Ο Καποδίστριας είχε την έννοια της πολιτείας, ελληνική πολιτεία. Γιατί ο άνθρωπος ήταν δημοκρατικός. Λοιπόν, καταλαβαίνετε επομένως ότι ο ελληνικός λαός ζει πρώτα-πρώτα σε μια απάτη ιδεολογική, στην οποία έχει αλωτριωθεί, και συγχρόνως είναι ιδιώτης. Τι σημαίνει κοινωνία σήμερα? Βλέπετε ότι συχνά διαπράττονται ανομήματα διαφόρων ειδών από τους ηθήνοντες της πολιτικής και λένε φταίει η κοινωνία, γιατί λέει τους εξέλεξε. Μα αυτοί πολιτεύονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και διαμορφώνουν αυτό που θεωρείται οικονομική πολιτική, παιδεία, εθνική πολιτική κλπ. Ο ελληνικός λαός δέχθηκε την πρότασή τους, που είναι προφανώς ως προγραμματική προσχηματική, με τη βεβαιότητα ότι δεν θα την ακολουθήσουν, και έρχεται λοιπόν εκ των υστέρων να μην έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει το λάθος του ή την απάτη και να τους ανακαλέσει, να τους επιβάλλει πολιτικές, να τους αναγκάσει
να πολιτευθούν σύμφωνα με το εθνικό του συμφέρον, με το κοινωνικό του συμφέρον. Το ίδιο το Σύνταγμα δεν καθιερώνει την αυτονομία του βουλευτή, και ποιος την οικειοποιείται την αυτονομία του βουλευτή, έστω την ελευθέρα συνείδηση του βουλευτή? Ο πολιτικός αρχηγός που κυβερνάει, ή ο πολιτικός αρχηγός του κόμματος, του όποιου κόμματος. Με άλλα λόγια, οι ίδιοι οι οποίοι διδάσκουν την ελληνική κοινωνία ότι είναι σε δημοκρατικό καθεστώς, είναι εκείνοι που παραβιάζουν και το καθεστώς της εκλογημής μοναρχίας. Η υποχρεωτικότητα της ψήφου στη Βουλή θα έπρεπε, αν υπήρχε δικαιοσύνη που δεν θα ήταν και αυτή κρατική, να κηρύσει αντισυνταγματικούς τους νόμους οι οποίοι ψηφίζονται με υποχρεωτική ψήφο. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι η ελληνική κοινωνία είναι ένα άθροισμα ατόμων. Δεν έχει θέσμηση για να διαμορφώσει και να εκφράσει βούληση. Ο καθένας θα πει τη γνώμη του, θα τον καλέσει και το κόμμα ή το συνδικάτο να διαδηλώσει, αλλά τι, για πολιτικές δευτερεύουσας σημασίας που έχουν σημασία για τη ζωή του, αλλά έως εκεί. Αλλά την αιτία δεν τον καλούν να την άρει. Δηλαδή θα διαμαρτυρηθούν γιατί μειώθηκε η αγοραστική τους δύναμη, αλλά για αναλογιστείτε, αν η κοινωνία έπρεπε έστω να συνενέσει, όχι να είναι εντολέας και όχι να είναι η ίδια κυβερνήτης και νομοθέτης όπως είναι στη δημοκρατία, για αναλογιστείτε, αν ήταν αυτή που έπρεπε να αποφασίσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το μείγμα των πολιτικών που θα ακολουθούσε η άρχουσα αυτή η πολιτική τάξη, θα ήταν το ίδιο? Γιατί δεν διαδηλώνουν λοιπόν για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος ώστε να έχουν λόγο στην πολιτική, αντί να διαδηλώνουν για να πιέσουν την πολιτική να αποφασίσει σύμφωνα με τη δική τους επιθυμία και συμφέρον? Βλέπετε δηλαδή ότι και οι θεσμικές, οι πολιτιακές προϋποθέσεις δεν συντρέχουν, αλλά και η ιδεολογική στένωση αυτή τη στιγμή της κοινωνίας, ο εγκλισμός της δηλαδή στο σπήλαιο της ιδεολογικής απάτης της νεωτερικότητας, δεν της επιτρέπει να σκεφτεί διαφορετικά. Άρα δεν έχει ελπίδα. Και δεν έχει καν τη δυτική ελπίδα που, ναι μεν είναι διεφθαρμένο το πολιτικό σύστημα, αλλά λειτουργεί στοιχειωδώς το κράτος. Λειτουργεί δηλαδή ένας στοιχειώδης δημόσιος χώρος που για τα καθημερινά μπορεί ο πολίτης να βρει μια ικανοποίηση στα μικρά του συμφέροντα. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό ζήτημα και πρέπει να συγκρατήσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, ότι δηλαδή το πολιτικό σύστημα που ζούμε είναι ή συνταγματική ή εκλόγιμη μοναρχία. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι αντιπροσώπευση και δεν είναι δημοκρατία. Δεν μπορεί να είναι και τα τρία πολιτικά συστήματα μέσα σε ένα. Δεν μπορεί να κυβερνάει η κοινωνία, να μοιράζεται η κοινωνία με τον πολιτικό, το πολιτικό σύστημα, και να κυβερνάει ο πολιτικός ως μονάρχης συγχρόνως. Πώς θα γίνει? Είναι η μεγάλη απάτη που διέπραξε ο διαφωτισμός και τη συνεχίζουν σήμερα με μεγαλειώδη τρόπο, που πήραν τις έννοιες από την κλασική εποχή της πόλης, δηλαδή την εποχή του Περικλή, να το πούμε έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, που ζούσαν τη δημοκρατία, ζούσαν την καθολική ελευθερία και όχι μόνο την ατομική, για να ορίσουν φαινόμενα της προκλασικής εποχής, που είναι αυτά τα οποία ζούμε αναλογικά σήμερα. Έτσι έβαλαν επιθετικούς προσδιορισμούς, άμεση και έμεση. Γιατί το είπαν έτσι? Πρώτα για να απαξιώσουν τη λεγόμενη άμεση, δηλαδή τη δημοκρατία, και δεύτερον να ταξινομήσουν στις δημοκρατίες τη μοναρχία. Καταλαβαίνετε επομένως ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο κοινός λαός δεν μπορεί να στοχαστεί διαφορετικά, διότι από την ώρα που θα ξεκινήσει να μαθαίνει γράμματα στο δημοτικό, για να μην πω και από το σπίτι του, από τους γονείς του, μέχρι την ώρα που θα πάρει το πτυχίο του από το πανεπιστήμιο, που θα πάρει διδακτορικό, που θα γίνει καθηγητής στο πανεπιστήμιο ή στα μέσα ενημέρωσης κλπ, θα διδάσκεται ότι είναι άλλο η άμεση, άλλο η έμεση δημοκρατία. Δηλαδή ο επιθετικός προσδιορισμός που ουσιαστικά κυριαρχεί και καταργεί την κυρίως έννοια, η ταύτιση μοναρχίας, αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας είναι φυσιολογικά γεγονότα.
Δεν είναι. Αλλά έτσι διδάσκεται όμως από την κορυφή. Και βέβαια πληρώνει τους δασκάλους για να διδάσκουν την ιδεολογία του καθεστώτος. Δηλαδή την απάτη για την ίδια την κοινωνία. Γιατί αυτό, για να μην σκεφτεί ξαφνικά η κοινωνία ότι θέλει τη δημοκρατία ή την αντιπροσώπευση. Να κάτσει στα αυγά της δηλαδή. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα τις διδάσκουν ότι αυτό είναι το τελειωτικό πολιτικό σύστημα που έχουμε. Η επόμενη φάση, αν δεν σου αρέσει το κοινοβουλευτικό σύστημα, ποια είναι το αυταρχικό καθεστώς. Και έρχονται στοχαστές που πληρώνονται ως καθηγητές πανεπιστημίου και λένε με έπαρση «Μας έφερε η Δύση τον κοινοβουλευτισμό». Τι μας λένε? Μας έφερε αυτό που αποκαλείται κοινοβουλευτισμός, την εκλόγιμη μοναρχία, που η κοινωνία είναι εγκυβωτισμένη στον ιδιωτικό της χώρο, δεν συγκροτεί δηλαδή κοινωνία παρά άθροισμα ατόμων και έχει αποδώσει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα σε μια κρατική οντότητα. Το κράτος λοιπόν σήμερα κατέχει το υποστενή έννοια πολιτικό σύστημα, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση, το στρατό, την αστυνομία, τα πάντα. Η κοινωνία τι κατέχει? Τίποτε. Νομιμοποιεί το έμψυχο υποστενή έννοια πολιτικό προσωπικό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέγεται διάκριση των εξουσιών. Για αναλογιστείτε, η διάκριση των εξουσιών ήταν χρήσιμη τον 17ο, 18ο, 19ο αιώνα στις απολυταρχίες. Σήμερα αυτός που παίρνει τις εκλογές με όλη αυτή την ιστορία των εκλογικών νόμων στο εκλογικό σώμα που κερδίζει τις εκλογές και διαμορφώνει κυβέρνηση, πρέπει να έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει τι? Ότι ολόκληρη η νομοθεσία είναι αυτή που ψηφίζει η Βουλή, είναι αυτή που αποφασίζει η κυβέρνηση. Τι ρόλο παίζει λοιπόν η Βουλή, εκτός από τα να πληρώνουμε να ζουν πλουσιοπάροχα ή 300 εδώ ή κάποιοι άλλοι αλλού? Μα το μόνο που παίζει είναι να βάζουν την υπογραφή εκεί που θα αποφασίσει η κυβέρνηση και οι άλλοι απλώς να φωνασκούν για να ακουστούν από την κοινωνία. Ένα θέατρο παίζουν. Γιατί γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται. Και αν αυτοί γίνουν κυβέρνηση, πάλι το ίδιο θα συμβεί. Λοιπόν, και στο επίπεδο της κυβέρνησης πάλι, επειδή ισχύει η αρχή ότι ό,τι αποφασίσει ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος αλλού, είναι αυτός που θα αποφασίσει ποια είναι η κυβέρνησή του. Διορίζει και πάβει τους υπουργούς. Αν διορίζει και πάβει λοιπόν τους βουλευτές, διορίζει και πάβει τους υπουργούς, όλο αυτό το σώμα, το υποστενή έννοια πολιτικό σύστημα, δεν είναι παρά ο Πρωθυπουργός. Και συγχρόνως από την άλλη μεριά είναι η δικαιοσύνη που είναι και αυτή κρατική, άρα αποφασίζει πάλι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ποιο είναι το καθεστώς της. Έχει θέση, γιατί αυτός που κατέχει το πολιτικό σύστημα δεν νομοθετεί εις βάρος του, έχει θέση λοιπόν εαυτήν η πολιτική τάξη σε ένα καθεστώς υπεράνω του νόμου. Ξέρετε, σε καμία χώρα του κόσμου σήμερα οι πολιτικές που ασκεί μια κυβέρνηση δεν υπόκειται σε έλεγχο οποιασδήποτε δικαιοσύνης. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπόκειται καν η παραβατικότητα και η κλοπή, έτσι δεν είναι? Γιατί πρέπει να πάνε όλα αυτά στη Βουλή. Είναι σύστημα αλκακόνε. Είχαμε πρόσφατα το παράδειγμα ενός βουλευτού με πολύ περιουσία, τέλος από τον κάνουμε στραβά τα μάτια, τέλος πάντων. Αυτό είναι στην παραβατικότητα. Ξέρετε, στο παρελθόν βουλευτές στο παρελθόν έχουν υπογράψει ακάλυπτες επιταγές, έχουν βγάλει πιστόλι και έχουν απειλήσει, έχουν καθυβρίσει και καθυβρίζουν καθημερινά τον Κοσμάκη χωρίς να έχει καμιά δυνατότητα να ελέγξει όλους αυτούς τους υβριστές, έχουν καταδολιεύσει και κατακρεουργήσει τα οικονομικά του κράτους και δεν υπόκεινται σε καμία δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει όμως, σε άλλες χώρες βλέπουμε ότι η παραβατικότητα του πολιτικού κατά έναν τρόπο, όταν ξεφεύγει και ανακαλύπτεται βεβαίως, τιμωρείται. Αλλά οι πολιτικές που ασκεί μια κυβέρνηση δεν υπόκεινται στη δικαιοσύνη.
μπορεί να καταστρέψει μια χώρα, να υπογράψει διεθνείς συνθήκες που υποτάσσουν τη χώρα σε καθεστώτα ή τα συμφέροντά της, και δεν υπάρχει κανείς να μπορεί να την, βάλει, να την υποβάλει στη δικαιοσύνη. Υπάρχει το προσχηματικό της προδοσίας που πρέπει, λέει, να έχεις πρόθεση να προδώσεις για να τιμωρηθείς. Πιάστε αυγό και κούρευτο, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην ξεχνάτε ένα πράγμα, ξέρετε. Στη δημοκρατία ο πολιτικός υπόκειται στη δικαιοσύνη και όχι ο πολίτης όπως στις μοναρχίες. Ο πολιτικός όμως είναι ρήτορας, είναι εισηγητής, δεν κατέχει πολιτική κυριαρχία. Συμβουλεύει τον Δήμο. Και ο Περικλής, όπως και οι περισσότεροι από τους μεγάλους ηγέτες, τιμωρήθηκαν για τις προτάσεις που έκαναν, που υπέβαλαν στο Δήμο. Προσέξτε, όχι για τις πολιτικές που ακολούθησαν, αλλά για τις εισηγήσεις τους, επειδή εκτιμήθηκαν από τον Δήμο απολογιστικά ότι ήταν βλαπτικές για το συμφέρον της πόλεως. Για σκεφτείτε σε ποια εποχή ζούμε, ξέρετε. Αρκεί αυτή τη σύγκριση να κάνουμε για να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Εδώ δεν είναι όλα απλώς κρατικά, αλλά όλα καθοδηγούνται, καθορίζονται από τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη ευρύτατα, το στρατό, την αστυνομία, από τον Πρωθυπουργό ή τον Πρόεδρο αλλού. Και ξέρετε, αυτοί που τρέχουν να ψηφίσουν τους μεν, γιατί θέλουν να μουτζώσουν ουσιαστικά τους προηγούμενους, δεν αναλογίζονται πόσο εφιαλτικό είναι όταν στην προσωπική τους ζωή, που έχουν την ατομική ελευθερία, δεν δέχονται μήγα στο σπαθί τους να παρέμβει ο άλλος, δηλαδή στις αποφάσεις που θα πάρουν, στην υπόθεση τους της συνόλου της κοινωνίας και των ευθυνών για την ύπαρξη μιας ολόκληρης κοινωνίας, να δίνουν την αρμοδιότητα αποκλειστικά και χωρίς δυνατότητα ελέγχου σε έναν. Δεν είναι εφιαλτικό? Και όμως αυτό το πιστεύουν λοιπόν και το διδάσκουν, και το διδάσκονται οι ίδιοι και το διακινούν ως δημοκρατία. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, ξέρετε. Και μάλιστα σε μια εποχή όπως η δική μας σήμερα, που όλοι προστρέχουν να υπηρετήσουν ξένα συμφέροντα, όπως είναι τα συμφέροντα της διεθνούς των αγορών, και που όλοι δηλώνουν ότι είναι υπέρ των δικαιωμάτων οποιονδήποτε πάνω στη γη, προσέξτε, αλλά εναντίον της βούλησης της κοινωνίας, εναντίον της πλειοψηφίας. Η πονηρά φύση δηλαδή όλων αυτών των υποτελών στα διεθνή οικονομικά σήμερα και άλλα πολιτικά συμφέροντα έρχεται να ιδεολογικοποιήσει όλη αυτή την υποτέλεια, δηλαδή τη στροφή με νέους όρους εναντίον της κοινωνικής συλλογικότητας, εναντίον των κοινωνιών, με επιχειρήματα δίθεν δικαιωμάτων που αντιτείνονται στην ελευθερία. Σήμερα η ελευθερία είναι υποδιωγμών. Διακινούνται τα δικαιώματα. Αλλά ποια δικαιώματα? Όχι τα δικαιώματα στην εργασία, τα κοινωνικά δικαιώματα που έχει η εργασία μεταβληθεί σε εργασία εμπόρευμα, όχι τα πολιτικά δικαιώματα που είναι αποδιοπομπαία, η τυραννία της πλειοψηφίας λένε, δηλαδή είναι και εναντίον των εκλογών, αλλά τα ενδοκοινωνικά, δηλαδή η ενδοσκόπηση προέχει ώστε ο ένας να σκοτώνεται με τον άλλον. Μα δεν θα χρειαζόταν, αν το άτομο πολίτης ήταν μέρος της πολιτικής διαδικασίας, δηλαδή της συλλογικότητας, θα έλυνε εκεί τα προβλήματά του, όλα είτε αφορούσαν την έμφυλη κατάστασή του είτε οτιδήποτε. Δεν χρειαζόταν να τα διεκδικήσουν από κάποια εξουσία που θα ζητούσαν να τα νομοθετήσει. Θα τα νομοθετούσαν οι ίδιοι. Απόδειξη ότι αν παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των κοινωνικών ηθών στην πόλη, διαπιστώνουμε ότι οι νόμοι εναντίον της ομοφιλοφιλίας ψηφίζονται στην εποχή του Σόλωνα, αλλά
Στην εποχή της δημοκρατίας δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Ο καθένας είναι ό,τι θέλει. Αλλά δεν υπάρχουν και κατευθυντήριες γραμμές να στρέφουν το μυαλό των ανθρώπων στην ενδοσκόπηση, στην ομφαλοσκόπηση, για να τον αποξενώσουν από το κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα που ουσιαστικά του τα δημιουργεί, αλλά και που τον οδηγεί σε αυτή την κατάρρευση της κοινωνικής του κατάστασης. Νίκο, έχεις κάποια ερώτηση? Ναι, έχω μια ερώτηση για τον κύριο καθηγητή. Χαίρετε κύριε Κοντογιώργη, εγώ είμαι ο Νίκος, είμαι φοιτητής στο τμήμα ιστορίας του ΑΠΘΙΤΑ στη Θεσσαλονίκη. Ακούγοντας τούτα για την επανάσταση κυρίως, θα ήθελα να το ξεκινήσουμε από εκεί και όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες ξεκίνησε η εθνεγερσία. Διαβάζοντας, διακρίνω ότι οι επαναστάτες του 1821, είτε οι αγωνιστές, είτε οι πιο έτσι, γραμματιζούμενοι, ας το πούμε, άνθρωποι της εποχής, φαναριώτες κτλ., είχαν κάποιες κατευθυντήριες πάνω στις οποίες βάσισαν και το πρώτο σύνταγμα, το πρώτο επαναστατικό σύνταγμα, αλλά και όσα τέλος πάντων πίστευαν πως θα έπρεπε να δομήσουν το ελληνικό κράτος με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όσα εννοώ ιδεολογικά, εντάξει. Ακούγοντας λοιπόν αυτά τα οποία λέτε σήμερα για αυτούς οι οποίοι πήρανε και διαστρέβλωσαν, το είναι αυτό που καταλαβαίνω εγώ από τα λεγόμενα σας, πήραν και διαστρέβλωσαν τις αρχές της Επανάστασης, πόσο μάλλον τις πρόδωσαν, και αν αυτό ισχύει, μπορούμε να μιλήσουμε, έτσι να το πω ποιητικά, για εχθρούς της Επανάστασης, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι παρενέβησαν τις αρχές της πολιτείας, όπως ας πούμε ο Καποδίστριας ήθελε να εφαρμόσει στην Ελλάδα και τον δολοφόνησαν και γι' αυτό το λόγο δεν συνέβη και είμαστε εδώ που είμαστε? Προσέξτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η Ελληνική Επανάσταση αλλιώς ξεκίνησε και αλλού κατέληξε. Ο ελληνικός κόσμος ιτήθηκε στην Επανάσταση συντριπτικά. Ο σκοπός της Επανάστασης ήταν να διαδεχθεί με επαναστατικό τρόπο, άλλοι θέλανε ειρηνικά, την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ουσιώδες έδαφος της. Το περιγράφουν, είναι το μέγιστο μέρος η Μικρά Ασία, η Βαλκανική μέχρι και την Μολδοβλαχία και τα νησιά της Μεσογείου, της Μέσης και της Ανατολικής Μεσογείου. Συγχρόνως όλοι, μα όλοι, θέλουν ένα πολιτιακό σύστημα, ένα κράτος, και στο εσωτερικό του κράτους αυτού, του εδαφικού κράτους, ένα πολιτιακό σύστημα που να είναι η συνέχεια του Βυζαντίου, αλλά προσαρμοσμένου στις νέες συνθήκες. Στο Βυζάντιο ξεκίνησε αυτό που έχουμε σήμερα ως νεωτερικότητα. Ιτήθηκε σε αλυσιδωτές ήττες 1204, 1453, 1821 και στο τέλος του 1922 ο ελληνικός δρόμος προς την νεωτερικότητα και επικράτησε ο φεουδαλικός, ο δεσποτικός της Ευρώπης. Η ελληνική επανάσταση, ο ελληνικός κόσμος της τουρκοκρατίας ζει το Βυζάντιο. Ζει τα κοινά της πόλης και θέλει να συγκροτήσει ένα αντίστοιχο κράτος. Δεν είναι ένας ή δύο από τους γραμματιζούμενους, είναι το σύνολο του ελληνικού κόσμου που δεν θέλει την απολυταρχία, δεν θέλει να επιστρέψει δηλαδή στις απαρχές του ελληνικού κόσμου στην προομηρική εποχή και θέλει το κράτος της Κοσμόπολης. Το κράτος της Κοσμόπολης περιέχει τα κοινά της πόλης, τις περιφερειακές συμπολιτείες και το κεντρικό πολιτιακό σύστημα. Ο Ρήγας έχει σημασία να το προσέξουμε αυτό. Δεν έχει γραμματιακή υποστήριξη, παραλαμβάνει το πολιτικό σύστημα, δηλαδή το σύνταγμα των ακραίων για την εποχή Ιακωβίνων της Γαλλικής Επανάστασης, και ξέρετε ποιο ήταν το ακραίο για τους Γάλλους εκείνη την εποχή, η αιρετή μοναρχία που έχουμε σήμερα, η εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό διακινούσαν λοιπόν ως πολιτικό σύστημα οι Ιακωβίνοι. Παίρνουν λοιπόν αυτό το πολιτικό, παίρνει αυτό το πολιτικό σύστημα ο Ρήγας, το μεταμορφώνει και διαμορφώνει ένα πολιτικό σύνταγμα, ναι, δημοκρατίας και στα κοινά στις πόλεις και στις περιφέρειες, συμπολιτείες και στο κεντρικό πολιτικό σύστημα.
Στο κεντρικό πολιτικό σύστημα η Βουλή δεν είναι νομοθετικό σώμα στον Ρήγα, είναι νομοπαρασκευαστικό. Πηγαίνει μέχρι τον τελευταίο πολίτη, στο τελευταίο κοινό για να ολοκληρωθεί, ξεκινάει από εκεί η νομοθετική πρωτοβουλία επίσης. Η κυβέρνηση επίσης είναι συμβουλευτική και όχι κυρίαρχη πολιτικά. Ο πολίτης του Ρήγα είναι ο πολίτης της δημοκρατίας και όχι ο υπήκοος της εκλόγιμης μοναρχίας. Προσαρμόζει λοιπόν στα θεμελιώδη αυτό που είχαν κατά νουν όλοι και που είχε κατά νουν και ο Καποδίστριας και που είχαν κατά νουν και τα συντάγματα της Επανάστασης. Δεν υπάρχει κανένα από αυτά τα προτάγματα που να βγάζει μπροστά την απολυταρχία, που να βγάζει έστω τη συνταγματική μοναρχία. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμα των Ελλήνων. Έρχεται λοιπόν η Δύση και φτιάχνει αυτό το κρατήδιο για να υπονομεύσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να έχει ένα μάτι στην περιοχή. Το προορίζει να υπηρετήσει τα συμφέροντα των δυνάμεων, γι' αυτό και δημιουργούνται άλλωστε και τα ξενικά κόμματα, και βεβαίως είναι προτεκτοράτο, δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. Αλλά ποια είναι η συνήθις ευφυής πολιτική των δυνάμεων αυτών? Να διαμορφώσουν, αντί να κυβερνάει μονίμως μια ξένη δύναμη, γιατί αυτό που συνέβη με τους Βαβαρούς είναι το ίδιο που συνέβαινε με τους Οθωμανούς και μάλιστα χωρίς την παρουσία Ελλήνων στις κυβερνήσεις τους. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τουλάχιστον υπήρχαν οι ηγεμόνες, οι φαναριώτες και οι άλλοι που είχαν κάποιο λόγο. Προσέξτε, κατοχή και αυτό. Λοιπόν, τι κάνουν όμως, σου λέει, δεν μπορούμε να κυβερνάμε μονίμως εμείς, ας φτιάξουμε μια πολιτική τάξη και μια διανόηση η οποία θα αναλάβει με βάση συμφέροντα που θα υφάνει πάνω σε αυτό το κράτος μόρφωμα της απολυταρχίας και θα αναλάβει λοιπόν να το διακινήσει και θα γίνει γενίτσαρος πάνω στον ελληνισμό. Αυτό συνέβη και οι προεκτάσεις αυτού του γενιτσαρισμού είναι ο γουναρισμός και στη συνέχεια η σημερινή πολιτική τάξη. Βλέπετε ότι όταν έρχεται η στιγμή να διαπραγματευτεί εθνικά συμφέροντα, έχει ήδη διαπραγματευτεί με τον εαυτό της εσωτερικά, τα έχει χωρίσει πριν πάει να διαπραγματευτεί καν. Και έρχονται στη συνέχεια, όπως συνέβη με την συνθήκη των Πρεσπών, να πούν ότι να δηλώσουν ευθύς και δημόσια, ανεξαρτήτως του αν θα συμφωνήσει κανείς ή όχι, έτσι. Αλλά έρχονται να πούν ότι χωρίσαμε εθνική ταυτότητα, γιατί αυτό έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν εκχώρησαν έδαφος, εκχώρησαν όμως εθνική ταυτότητα, που είναι ακόμα χειρότερο. Και συγχρόνως δηλώνουν με έπαρση και ηταμότητα απέναντι στην κοινωνία ότι δεν μας ενοχλεί ο εθνικισμός των άλλων, του εκχωρούμε για να τον ταΐσουμε, αλλά μας ενοχλεί ο εθνικισμός των Ελλήνων. Τώρα, αν αυτοί βρήκαν κάπου εθνικισμό στην υπερηφάνεια που μπορεί να αισθάνεται ο Έλληνας αν δει μπροστά του ένα άγαλμα ή μια περικαλή εικόνα έργο των προγόνων του, είναι μια υπόθεση που πρέπει να συζητηθεί. Αλλά τους ενοχλούν οι κληρονομιές των Ελλήνων. Δηλαδή αυτή η πολιτική συμπεριφορά, δυνάμει της πολιτικής ατομικότητας, που δεν επιτρέπει στην κοινωνία να λειτουργεί ως αγέλη, ως μάζα. Και επειδή τους βγάζει γλώσσα, όταν ιδίως τίθενται ζητήματα εθνικής αναγωγής, γι' αυτό και τώρα, αφού ξεκαθάρισαν το πεδίο με τον μείζωνα ελληνισμό, καταγίνονται να αλλάξουν και λαό ή να τον γονατίσουν για να μην αναφέρεται στο παρελθόν. Αν μπορείτε να σκεφτείτε τι σημαίνει για την εποχή μας αυτή η σφοδή αντίθεση προς την ιστορικότητα του ελληνικού έθνους, άρα της σύνδεσης της ελληνικής κληρονομιάς με το ιστορικό τους παρελθόν, θα είχατε αντιληφθεί πώς βλέπουν τον ελληνικό κόσμο και πού κινούνται. Αυτοί σκέφτονται με τους όρους, το έχω πει πολλές φορές αλλά είναι κυριολεκτικά, με τους όρους του συνδρόμου της Στοκχόλμης. Δηλαδή λατρεύουν τον βιαστή τους. Γι' αυτό και θέλουν να θεωρηθεί γεννήτωράς τους ο δυτικός άνθρωπος, ο διαφωτισμός και όχι
η ιστορικότητα του Έλληνα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Διότι εάν δεχθούμε τι ήταν ο ελληνισμός μέχρι και την τουρκοκρατία, μέχρι την εμφύτευση αυτού του κράτους, θα καταλάβουμε τι, ότι για να νομιμοποιηθεί η απολυταρχία και στη συνέχεια η εκλόγιμη μοναρχία, θα πρέπει να αποδομηθεί ως κατώτερη. Να μυρικάζουμε δηλαδή αυτά που λέει η δυτική διανόηση από τον Καντ και τον Έγελο μέχρι σήμερα και που τα αναπαράγει ο διαφωτισμός κατά κόρον. Πρέπει δηλαδή να δεχθούμε ότι ο βιαστή μας έφερε τη δημοκρατία, την ιδέα του κράτους, την ιδέα της ελευθερίας και όλα τα άλλα. Οπα. Το χάσαμε. Ενώ πήγαινε μια χαρά. Τώρα κάνει διακοπές. Ελλάδα 2-0. Να εκμεταλλευτώ το κενό και να προτείνω στο... να προτείνω, μάλλον ο Περικλής ο Γιαννόπουλος και η Μαρία Ελληνής το προτείνουν στα παιδιά που μας παρακολουθούν. Το βιβλίο του καθηγητή Ελληνισμός και Ελλαδικό Κράτος, Δύο Αιώνες Αντιμαχίας και το Κομματοκρατία και Δυναστικό Κράτος. Πάνω σε αυτά, για να, αν θέλουν, εννοείται, δεν λεχέστερη ενημέρωση σε αυτά που αναφέρεται ο κ. Καθηγητής. Επανήρθε πάλι ο κ. Καθηγητής. Είπαμε, ψηφιακή Ελλάδα. 2.1. Θα πρότεινα, μια και αναφέρεται σχετική βιβλιογραφία, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ακούγομαι τώρα? Ναι. Ναι, χαρά. Ναι. Ωραία, συνεχίζουμε. Εάν θέλετε σχετική βιβλιογραφία, θα πρότεινα για την κατανόηση του ελληνικού κράτους και όλης αυτής της τραγωδίας, τα βιβλία που βγήκαν στην περίοδο της κρίσης, το «Οι νέοι, η ελευθερία και το κράτος» της εκδόσης Ιαννός, που ανήγγειλε ουσιαστικά το 2008 και την κρίση, το «Κομματοκρατία και δυναστικό κράτος» που είναι τα αίτια της ελληνικής κακοδαιμονίας, οι ολιγάρχες με τους συγκατανευσιφάγους που κινούνται στα νήματα της εξουσίας και η ΣΥΡΙΖΑ αριστερά ως νέα δεξιά. Η νέα δεξιά είναι η αμερικανική ακροδεξιά, αν θέλετε. Είναι η νέα εκδοχή της αριστεράς που υπάρχει, που αναδείχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ και που είναι το αδελφοποιητό μέρος της ακραίας εκδοχής της Διεθνούς των Αγορών, που είναι συμβολικά, αν θέλετε, ο Σόρος. Αυτός είναι ο μέγας και χρηματοδότης τους, άλλωστε. Με εκφρασή του Χαράρη. Τώρα, εάν θα ήθελε κανείς να δει λίγο παραπάνω τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτεία, τη δημοκρατία κλπ, μπορεί να επισκεφθεί το ιστολόγιο μου, αλλά από τα βιβλία «Το Γνώση και Μέθοδος», «Η Δημοκρατία ως Ελευθερία», «Το Πολίτης και Πόλης», που είναι η έννοια της πολιτιότητας, της ιδιότητας του πολίτη και ούτω καθεξής. Στο blog μου υπάρχουν όλα αυτά σε εξώφυλλο και μπορεί να επιλέξει. Ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Δημήτρης Βερδελής, θέλει να σας ρωτήσει... Δεν σας άκουσα. Ο φίλος μας, λέει, ο Δημήτρης Βερδελής, θέλει να ρωτήσει αν το βιβλίο «Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση, οι ελληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας» θα επανεκδοθεί, γιατί μάλλον το ψάχνει και δεν το βρίσκει. Να πάει στις εκδόσεις Λιβάνη, υπάρχει, είναι σε στόκ και μπορεί να το αγοράσει από εκεί. Α, ορίστε, Δημήτρη, εκδόσεις Λιβάνη. Έχει δηλαδή ανατυπωθεί. Και εγώ έχω μια ερώτηση για τα βιβλία, αν μου επιτρέπετε. Τα βιβλία με τίτλους... Εν είδη εισαγωγής, αν θέλει όμως, αν μου επιτρέπετε, εν είδη εισαγωγής στα κοινά της τουρκοκρατίας, χρειάζεται διόρθωση ο όρος του τίτλου «αυτοδιοίκηση», είναι «αυτονομία». Εάν θέλει να έχει εισαγωγή για να μπορεί να κατανοεί καλύτερα το βιβλίο αυτό, δεν έχει παρά να δει τα τρία κεφάλαια του βιβλίου «Η Δημοκρατία ως Ελευθερία», που δείχνουν την πόλη στο Βυζάντιο, την πόλη ως φαινόμενο στην τουρκοκρατία και το παράδειγμα της αθηναϊκής πολιτείας, του αθηναϊκού κοινού, που είναι δημοκρατικό κοινό στην περίοδο της τουρκοκρατίας.
Νίκο, την ερώτηση. Ναι, η ερώτηση μου είναι τα βιβλία με τίτλους «Το ελληνικό κοσμοσύστημα» που βλέπω είναι και σε 5 τόμους. Τι ακριβώς πραγματεύονται? Τι είναι αυτό το κοσμοσύστημα? Πρώτα, η έννοια του κοσμοσυστήματος είναι μία επιστημονική πρόταση να κατανοήσουμε τον κόσμο όχι ως μία γραμμική εξέλιξη με βάση τα γεγονότα ή ποιος ηγεμόνευσε στον κόσμο κλπ, αλλά με βάση το είδος των κοινωνιών, τη φύση των κοινωνιών. Διαχωριστική γραμμή για την καταξινόμηση αυτή των κοινωνιών και του ιστορικού χρόνου είναι η ελευθερία. Οι κοινωνίες που συγκροτούνται χωρίς ελευθερία συνθέτουν την έννοια του δεσποτικού κοσμοσυστήματος. Οι κοινωνίες που συγκροτούνται με όρους ελευθερίας συνθέτουν την έννοια του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. Άρα ο κοσμοσυστημικός χρόνος και η εξέλιξη μας εξηγούν πώς είναι το κοσμοϊστορικό φαινόμενο. Δεν πρέπει να συγχέουμε δηλαδή την δεσποτεία με τον ανθρωποκεντρισμό. Ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα λοιπόν είναι ο ελληνικός κόσμος που σταδιακά εισέρχεται στον ανθρωποκεντρισμό και ο νεότερος κόσμος. Δεν υπάρχει άλλος στην κοσμοϊστορία. Κάποια στιγμή μέσω της Ρώμης εντάχθηκε κατά ένα μέρος και η Δυτική Ευρώπη, κατέρευσε η Ρώμη και ξαναχάθηκε στο γιάδα της δεσποτείας και μάλιστα στην πιο καθυστερημένη εκδοχή, στην ιδιωτική δεσποτεία. Άρα λοιπόν έχουμε αυτόν τον ανθρωποκεντρικό κοσμοσυστημικό χρόνο που τι μας επιτρέπει να δώσουμε ιστορική προοπτική, δηλαδή προοπτική βάθου στην κατανόηση του ανθρωποκεντρικού προβλήματος, των κοινωνιών με ελευθερία, πώς εξελίσσονται, άρα τη βιολογία τους. Πρέπει όμως να δούμε τον ελληνικό κόσμο ως κοσμοσύστημα ανθρωποκεντρικό και όχι ως Ελλάδα. Ελλάδα έγινε το 1832 και μετά, που μετέβει στη μεγάλη κλίμακα του κράτους έθνους. Προηγουμένως και μέχρι τότε είναι έθνος κοσμοσύστημα, δηλαδή ένα ολόκληρο κοσμοσύστημα. Το αντίστοιχο του ελληνικού κόσμου είναι το σύνολο του πλανήτη σήμερα. Αν λοιπόν παρακολουθήσουμε, εξετάσουμε τη σημερινή εποχή, ό,τι κάνει η νεωτερική επιστήμη, τότε ξεκινάμε από το σήμερα και τελειώνουμε στο σήμερα. Δεν έχουμε ιστορικό βάθος, γιατί δεν έχει και ο νεότερος κόσμος ιστορικό βάθος. Επομένως, γνωρίζουμε τι, ότι είμαστε στην εκλόγιμη μοναρχία, στην ατομική ελευθερία, στην ισότητα όπως την αντιλαμβανόταν ο σοσιαλισμός και ο φιλελευθερισμός, αλλά που όλα αυτά αντιπροσωπεύουν μία μικρή εποχή της ανθρώπινης εξέλιξης με ελευθερία. Ο ελληνικός κόσμος αντιθέτως μας δίνει ολόκληρη τη βιολογία, εισάγω δηλαδή την έννοια της εξελικτικής βιολογίας του ανθρωποκεντρικού κόσμου και αντιστοίχως του δεσποτικού. Τι σημαίνει βιολογία? Όπως εσείς ή οποιοδήποτε άλλος γεννιέται και εξελίσσεται, από τον ένα χρόνο πηγαίνει στο 2, στο 3 κλπ. Δεν μπορεί να πάει από τον ένα χρόνο στον 10, στον 20, στον 50, ούτε να γεννηθεί στην εποχή της ωριμότητας και να επιστρέψει στον 0 χρόνο. Αυτό μας διδάσκει η εποχή μας, ότι βγήκαμε από τη φεουδαρχία και μπήκαμε ξαφνικά στην εποχή της ωριμότητας. Μας λένε δηλαδή ότι ζούμε στον χρόνο της δημοκρατίας τη στιγμή που ζούμε στον χρόνο της μοναρχίας, στον πρώιμο δηλαδή κόσμο της κοινωνικότητάς μας, στο βρεφικό. Λοιπόν, ο ελληνικός κόσμος μας διδάσκει ότι υπάρχει από τη μια μεριά η εξέλιξη μέσα στις κοινωνίες, ο κρατοκεντρισμός, δηλαδή η πόλης κράτη, η μία δίπλα από την άλλη, αλλά στη συνέχεια υπάρχει μια επόμενη φάση που είναι η οικουμένη, η οποία φτάνει μέχρι την τουρκοκρατία. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη, εάν την παρακολουθήσουμε, μας δείχνει πώς γεννιέται μέσα στην πόλη η μοναρχία, πώς εξελίσσεται η μοναρχία, πώς γίνεται αντιπροσώπευση, πώς γίνεται δημοκρατία,
πώς αναπτύσσονται οι διακρατικές σχέσεις Θουκυδίδης και όχι μόνο, με σχέσεις δύναμης, δηλαδή βαρβαρότητας, και στη συνέχεια μας δείχνει πώς υπερβαίνουμε αυτή την εποχή για να πάμε στην Οικουμένη, όπου καταργείται ο πόλεμος μέσα στην Κοσμόπολη. Οι πόλεις δεν συγκρούονται μεταξύ τους μέσα στην Κοσμόπολη. Γιατί? Γιατί υπάρχει η υπερκείμενη πολιτεία. Με τους σημερινούς όρους πλανητικοποιείται η οικονομία, αλλά η πολιτική παραμένει μέσα στο κράτος. Η Κοσμόπολη, το κοσμοκράτος με τους σημερινούς όρους, τι σημαίνει? Ότι γίνεται πλανητικό και το πολιτικό σύστημα. Η πολιτική δεν διέπεται δηλαδή από σχέσεις δύναμης, αλλά ως πολιτεία. Και άρα η Κοσμόπολη είναι αυτό. Στην ερώτησή σας λοιπόν η απάντηση... Σας ακούτε, έτσι? Ναι, ναι, σας ακούω. Ναι. Στην ερώτησή σας αν με την ψήφο του ο κοινός λαός μπορεί να αλλάξει κάτι, η απάντηση είναι όχι. Και το όχι είναι κατηγορηματικό. Ας πάρουμε την ελληνική περίπτωση. 200 χρόνια δεν μας δίδαξε ότι η ψήφος δεν αλλάζει παρά μόνο προς το χειρότερο και ότι ο κάθε επόμενος είναι ουσιαστικά χειρότερος από τους άλλους, τους προηγούμενους. Προσέξτε, αν υποθέσουμε ότι ανακάλυψα κάτω από το μαξιλάρι μου ένα πρωί 500 εκατομμύρια ή μία επιταγή ενός δισεκατομμυρίου. Το κράτος έχει τεράστιο προϋπολογισμό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ο μεγαλύτερος κεφαλαιούχος και ο μεγαλύτερος χρηματοδότης. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι ανακάλυψα και δεν θέλω εγώ να ασκήσω επιχειρηματική δραστηριότητα και αναθέτω σε έναν από εσάς, αλλά δεν ασχολούμαι με να σας ελέγξω. Σας παίρνω, σας προσλαμβάνω που ήσασταν ένας μισθωτός των 3 ή των 5.000 ή των 10, αν θέλετε, αν θα θεωρήσετε ότι είσαστε ικανότατος, και θα σας ανέθετα με 100.000 ευρώ το μήνα ή με 200 να διαχειριστείτε την περιουσία μου αυτή. Και δεν έρχομαι να ελέγξω, να δω τι γίνεται. Ταξιδεύω, περνάω καλά. Τον πρώτο χρόνο θα αισθάνεστε καταϋποχρεωμένος. Τον δεύτερο ίσως. Θα θέλετε να μου αναπτύξετε την περιουσία για να δείξετε ότι πράγματι ανταποκρίνεστε στην εμπιστοσύνη μου. Από το τρίτο ή το τέταρτο δεν θα αρχίσετε να τα βάζετε στη τσέπη σας, αφού δεν σας ελέγχει κανείς με πλήρη ασφάλεια. Πόσο μάλλον εδώ που το Σύνταγμα προβλέπει ότι ό,τι και να κάνει ο πολιτικός είναι εκτός ελέγχου από τη δικαιοσύνη που του ανήκει. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι εάν υπήρχε έστω η προσαγωγή στην κοινή δικαιοσύνη, η οποία όμως δεν θα ήταν κρατική, του πολιτικού ο οποίος καταχράται ή παραβαίνει τον νόμο που ψήφισε ο ίδιος, θα μπορούσε να ελπίζει κανείς ότι εκεί θα υπήρχε ένα αποτέλεσμα. Εάν όμως δεν προβλέπεται τίποτε για το σκοπό για τον οποίο υπάρχει, δηλαδή για τις πολιτικές που ακολουθεί, να διαπιστώσεις ότι δεν τα πάει καλά και να τον ανακαλέσεις, να τον ελέγξεις, να του καθορίσεις το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί, τότε τι περιμένετε από αυτόν τον πολιτικό, αφού δεν υπάρχει και η ανταποκρισιμότητα που σας είπα στην Ευρώπη? Δεν θα βάλει στην τσέπη του? Δεν θα βάλει τους δικούς του σε κατάλληλες θέσεις? Δεν θα λαιλατήσει τη χώρα? Ξέρετε, με ρωτάνε συχνά, μα τίποτε καλό δεν έχει κάνει αυτή η ελληνική και η διεθνής πραγματικότητα. Έχουν κάνει, ξέρετε. Αλλά αν πάρουμε την ελληνική περίπτωση, για να δείτε πώς το κράτος είναι λάφυρο στους πολιτικούς, θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα. Όταν ήμουν πρόεδρος στην ΕΡΤ, ανακάλυψα κάποια στιγμή ότι ο οδηγός
που μου είχαν δώσει, είχε συνεργείο αυτοκινήτων εντός της ΕΡΤ, τα ανακαίνιζε, τα επισκεύαζε και τα πουλούσε με τηλέφωνο του Προεδρείου της ΕΡΤ. Οι ηθοποιοί του Θεάτρου της Δευτέρας έπαιρναν μισθό, αλλά υποτίθεται, εάν, γιατί το πρωί δεν ερχόταν, που ήταν το ωράριο, αλλά εάν ερχόντουσαν το βράδυ για να κάνουν πρόβες, έπαιρναν επίδομα υπερολιών, χωρίς να έρχονται το πρωί να προσφέρουν υπηρεσία. Εάν σας απαριθμίσω τη λαιλασία που έγινε και που διαπίστωσα, 11 φακέλους, μεταξύ των οποίων και για τον πρόεδρο της ΕΡΤ. Λοιπόν, τους τα έστειλα στον εισαγγελέα και δεν τιμωρήθηκε κανείς. Ο κύριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σήμερα, ο κύριος Ντογιάκος, ήταν εκείνος που κατηγόρησε εμένα για ένα εισιτήριο ενός υπαλλήλου που το κατεχράστη και για το οποίο εισηγήθηκα, βέβαια, γιατί το ανακάλυψαν οι υπηρεσίες και η εισήγηση ήταν να ελεγχθεί έτι περαιτέρω, αντί να διωχθούν οι 11 του φακέλου, των φακέλων. Βρέθηκα κάποτε σε γραφείο υπουργού, όταν ήμουν πρίτανης στον Πειραιά, υπουργός ναυτιλίας, γιατί υπήρχε ένα κτίριο κληροδότημα στο Πάντιο εκεί και ήθελα να βρω μια λύση, γιατί μας ήταν άχρηστο. Και τον άκουγα να μιλάει δημοσίως και ευθαρσός μπροστά μου, με εφοπλιστή, και του έλεγε θα δώσεις και σε μας κάποιο ποσοστό, όχι όλα στον Αντρέα. Οι Ολυμπιακοί, όταν ήμουν υπηρεσιακός υπουργός τύπου, μου ζήτησε συνάδελφος που ήθελε να βγάλει εισιτήριο από την Ολυμπιακή να πάει το 93, να πάει στην Κεφαλονιά συγκεκριμένα, και του είπαν από την Ολυμπιακή ότι δεν πουλάνε αυτή η εισιτήρια, να πάει σε κόμμα. Τα κόμματα παίρνανε δηλαδή την Ολυμπιακή και την κάνανε ιδιωτική υπόθεση για να μετακινούν τους πελάτες τους. Όλες οι εφημερίδες από το ΚΚΕ μέχρι της Νέας Δημοκρατίας δίδονταν δωρεάν, περίσευαν μια κατασπατάληση για να συντηρούνται οι εφημερίδες αυτές και τα κόμματα. Η νομικός σύμβουλος της Πυρκάλ μου έχει διηγηθεί και έχω καταγράψει και με ονόματα τη λαιλασία που έγινε από το κομματικό κατεστημένο της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας. Να ξεχάσουμε τη ΔΕΗ και το μικρό παράδειγμα σήμερα που μια κατακρεουργημένη επιχείρηση και υπερχρεωμένη μέσα σε ελάχιστο χρόνο, για να δείτε πώς λαιλατείται και πώς μπορεί να ανασυγκροτηθεί η πραγματικότητα. Σήμερα έχει γίνει μια πολύ ισχυρή επιχείρηση. Οι επιδοτήσεις των πακέτων Delors, ξέρετε, γινόταν με καθετοποίηση. Δηλαδή, αν είχε κανείς τον καψιμιτζή, τον καφετζή του ισογείου σε ένα υπουργείο, καθάριζε. Θα θυμάστε ο τότε πρωθυπουργός που είπε ότι ας έπαιρνε ένα χαρτζιλίκι, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια. Δηλαδή, η νομιμοποίηση της δωροδοκίας. Η ΕΡΤ, την πρώτη μέρα που πήγα να αναλάβω, μου φέρανε 1157 διορισμούς, μέχρι και ηχθειοκαλλιεργητή. Και βεβαίως, όταν ζήτησα τις προκηρύξεις, ήταν 23 θέσεις γραμματέων. Αλλά έπρεπε εγώ, μου λέγανε, και καλλιεργούσαν την καθιστική διαμαρτυρία και την απεργία, η πολιτική της εποχής, για να με υποχρεώσουν, νόμιζαν ότι ήμουν του χεριού τους, να τους διορίσω. Να σας πω ότι πολιτικός και πρώην υπουργός μου τηλεφώνησε να του διορίσω κάποιον, διότι η συμφωνία στη συγκυβέρνηση ήταν αναλογικά να διορίζουν με προτάσεις των κομμάτων και των βουλευτών από τα τρία κόμματα που συγκροτούσαν την συγκυβέρνηση. Να σας πω ότι
θεωρήθη ανοσιούργημα που προσήχθησαν στη δικαιοσύνη Πριτάνης, οι οποίοι λαϊλάτισαν το Πάντιο και πήγαν όλη η πολιτική τάξη ουσιαστικά ως μάρτυρες υπεράσπισης και οδύρονταν και έκλεγαν στα κανάλια γιατί τους αδίκησαν. Και στο τέλος τι συνέβη, τους έδωσαν και χάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλετε να σας απαριθμίσω κι άλλα? Μα αυτά είναι ενδεικτικά του γεγονότος ότι αυτό το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Είναι συμφυής η διαφθορά και η διαπλοκή με την ύπαρξή του. Δεν μπορεί να αναδείξει πρώτα-πρώτα μεγάλους ηγέτες που χρειάζεται η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκη από μεγάλους ηγέτες που θα υπερβούν αυτές τις αγκυλώσεις και θα μεταφέρουν τη χώρα στο μέλλον. Και αντί γι' αυτό καλεί τους ομοίους του. Εάν δεν του μοιάζετε, δεν θα σας καλέσει. Και αν του ξεφύγετε και μπείτε μέσα, θα σας εκβράσει. Είναι χαρακτηριστικό, για να δείτε και την άλλη πλευρά της διανόησής μας, που οι λεγόμενοι πολιτικοί επιστήμονες γράφουν περισπούδαστα άρθρα μετά τις εκλογές για να δείξουν ότι είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρώπη, γιατί η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού είναι πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Και δεν μπαίνει κανείς στον κόπο, δεν ξέρω αν φτάνει το ύφασμά τους μέχρι εκεί ή σκοπίμους, να σκεφτούν ότι ο λόγος που γίνεται αυτή η μεγάλη ανανέωση του πολιτικού προσωπικού στην ελληνική πραγματικότητα είναι στο ότι αυτοί που κατέχουν το πολιτικό σύστημα είναι ελάχιστες οικογένειες, οι οποίες έχουν τα δίκτυα και τις διαπλοκές, και όποιος σηκώσει κεφάλι ή διαφοροποιηθεί τον πετάνε έξω, για να μην μπορέσει να δημιουργήσει καινούρια κατάσταση μέσα. Πώς μπορεί λοιπόν αυτό το πολιτικό σύστημα να βγάλει πολιτικούς του διαμετρήματος που έχει ανάγκη η χώρα? Αλλά μην νομίσουμε ότι και στις άλλες χώρες, απλώς εδώ είναι η εκφυλισμένη εκδοχή, ότι και στις άλλες χώρες δεν συμβαίνουν τα ίδια. Δείτε ποιοι είναι οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τελευταίοι, γιατί ιστορικά υπήρξαν σε κρίσιμες στιγμές, αλλά τελευταία, ποιοι είναι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών? Ο Ομπάμα, ο Κλίντον, ο Μπάιντεν, ο Τραμπ. Δηλαδή, αν αυτό το πολιτικό σύστημα μας διδάσκει ότι πρέπει να κυβερνούν οι καλύτεροι, και γι' αυτό είναι εκεί που είναι, γιατί ο λαός είναι πλέμπα και δεν ξέρει πώς θα κυβερνήσει και δεν μπορεί, είναι εχθρός του εαυτού του δηλαδή ο λαός, και πρέπει να βγουν οι καλύτεροι, τότε αυτοί είναι οι καλύτεροι όντως? Τότε ποιος είναι χειρότερος από αυτούς? Ας μας πούν. Στο βιβλίο «Η κοινή γνώμη» του Walter Lippmann, ο Walter Lippmann είχε αναφέρει ότι η δημοκρατία είναι κάτι πάρα πολύ ιερό για να το αφήσουμε στη διαθέση των εκλογών, και προτείνει τη δημιουργία ενός ισχυρού προπαγανδιστικού οργάνου, το οποίο θα εγγυείται την επιβίωση του πολιτεύματος μετά τις εκλογικές διαδικασίες. Αυτό γράφτηκε το 1922. Συμπτωματικά είμαστε τώρα 100 χρόνια μετά. Έχει γίνει πράξη αυτό το προπαγανδιστικό όργανο, και αν ναι, στην Ελλάδα πού εστιάζεται? Προσέξτε λίγο. Πρώτα-πρώτα, ο Λίπμαν μιλάει για τη δημοκρατία ορίζοντας ως δημοκρατία την εκλόγιμη τη συνταγματική μοναρχία. Ένα φάουλ λοιπόν εδώ, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν γίνεται να βάλει γκολ όντας στη μικρή περιοχή μπροστά από τον τερματοφύλακα και πίσω να είναι οι άλλοι. Πρέπει να έχει ήδη κατανοήσει τι είναι δημοκρατία, και αυτός δεν ήξερε τι είναι δημοκρατία, όπως και οι άλλοι. Ταυτίζει τη δημοκρατία με τη μοναρχία. Ένα. Δεύτερον, επειδή δεν γνωρίζει τι είναι η δημοκρατία, δεν ξέρει και το περιεχόμενο των εκλογών. Δηλαδή, ποιο είναι το περιεχόμενο της ψήφου. Η ψήφος δεν δικάζει,
Η ψήφος εκλέγει τον επόμενο μονάρχη. Μπορεί να είναι τέλειος ο προηγούμενος, δεν της αρέσει της κοινωνίας και θέλει έναν άλλον. Δεν είναι τιμωρητική, δεν προσάγει στη δικαιοσύνη, δεν ζητάει ευθύνες. Εκλέγει τον επόμενο μονάρχη. Τρίτον, στη διάρκεια μεταξύ των πρώτων και των επόμενων εκλογών δεν παρέλκει να υπάρχει οποιοδήποτε άλλο όργανο. Υπάρχουν τα όργανα της προπαγάνδας, τα μέσα επικοινωνίας, τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναλαμβάνουν το ρόλο της νομιμοποίησης. Είτε υποστηρίζουν την αντιπολίτευση, είτε την κυβέρνηση, ένα και το αυτό είναι. Κάποιον μονάρχη και κάποιους συντελεστές της μοναρχίας υποστηρίζει. Ας μας προσδιορίσει λοιπόν ο κάθε Λίπμαν τι εννοεί αν την κοινωνία δεν την θέλει να είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα ρυθμιστής της πολιτικής κατάστασης ως εντολέας. Γιατί η κοινωνία δεν είναι εντολέας. Η σχέση με το είδος του πολιτικού συστήματος καθορίζεται από τη σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής από την ημέρα την επομένη των εκλογών μέχρι την παραμονή των επόμενων εκλογών. Ποια είναι η σχέση αυτή. Ένας πολιτικός μαζί με την παρέα του που καθορίζει τα πολιτικά πράγματα και τις τύχες μιας χώρας, τις πολιτικές που θα ακολουθηθεί και μια κοινωνία ιδιώτης που προορίζεται να ασχολείται με τα ιδιωτικά της πράγματα και καμιά φορά να διαδηλώνει. Άρα αυτή είναι η μοναρχία. Εάν θα ήταν αντιπροσώπευση, τότε η κοινωνία θα ήταν συγκροτημένη σε θεσμό όπως είναι η Βουλή και θα είχε αρμοδιότητες εντολέως και η πολιτική εντολοδόχου. Δηλαδή θα εξέλεγε για ορισμένη περίοδο, θα ανακαλούσε ανά πάσα στιγμή αν έκανε λάθος ή αν δεν της άρεσε η πολιτική, θα έλεγε, θα έστελνε στη δικαιοσύνη, θα την δίκαζε δηλαδή για τις απρέπειές της και συγχρόνως θα καθόριζε το πλαίσιο της πολιτικής. Αυτά δεν περιέχονται στους στοχαστές της νεωτερικότητας, λειτουργούν και απέχθεια. Εάν τους πείτε ο βουλευτής να προσέρχεται στην εκλογική του περιφέρεια και με ένα τυχαίο δείγμα, κληρωτό, για να μην το ελέγχουν οι κομματοκράτες, να τον καθίζουν κάτω και να οι πολίτες, 300-500 πολίτες, και να του θέτουν ερωτήματα, να του δίνουν εντολές και να τον ελέγχουν εάν τις πραγματοποίησε στη συνέχεια, εάν το πείτε αυτό, όπως συνέβη στη Γαλλία υπό την επιρροή μου προς κάποιον που το δήλωσε, ο πιο σημαντικός τότε πολιτικός στοχαστής, ξέρετε τι είπε, ότι αυτό είναι φασισμός. Δηλαδή η κοινωνία αντιπροσωπεύει τον ολοκληρωτισμό ή τον φασισμό, αν θέλετε να το πούμε με πιο επικυρωμένο τρόπο. Δεν θεωρούν, αισθάνονται απέχθεια οι ολιγάρχες απέναντι στην κοινωνία. Το ότι ντρέπονται να αναγνωρίσουν ότι είναι μεγάλοι θεράποντες της μοναρχευωμένης ολιγαρχίας και δηλώνουν δημοκράτες, αυτό είναι άλλη τάξεως ζήτημα. Αλλά είναι ολιγάρχες και δει με έπαρση σε βαθμό που η κοινωνία που είναι η αιτία της ύπαρξής τους να θεωρείται ότι είναι ο εχθρός της ίδιας, του ίδιου του εαυτού της. Θα μας επιβάλλει η κοινωνία τον φασισμό. Δεν γνωρίζουν καν μέσα στο πάθος και την ιδεολογία που τους διακρίνει ως στοχαστές το γεγονός ότι για να υπάρξει ολοκληρωτισμός ή φασισμός χρειάζεται όχι μόνο κάποιος να συγκεντρώσει το σύνολο του πολιτικού συστήματος αλλά την πολιτική κυριαρχία, με άλλα λόγια να υπάρχει υποκείμενο κυριαρχίας. Κάποιος δηλαδή να έχει το σύνολο του πολιτικού συστήματος και κάποιος να είναι υποκείμενό του, εν προκειμένου η κοινωνία. Εάν η κοινωνία κατέχει το πολιτικό σύστημα, πάνω σε ποιον θα εφαρμόσει το φασισμό? Οι δικαιωματιστές σήμερα που θέλουν να έχουν την εξουσία εισάγουν την έννοια της εναντίωσης, της τυραννίας της πλειοψηφίας. Είναι άλλο φαινόμενο τώρα που είναι βεβαίως το νέο δόγμα της διεθνούς των αγορών, διότι κανείς δεν διεκδικεί τον ολοκληρωτισμό, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι θέλουν να κρατήσουν τα κεκτημένα. Βεβαίως
ακούμε και τους άλλους που λένε ότι το πρότυπο της Κίνας σήμερα πρέπει να το μιμηθούν οι δυτικοί, γιατί είναι το καλύτερο και αποτελεσματικότερο πολιτικό σύστημα που γνώρισε ο πλανήτης. Ακριβώς. Ακριβώς. Προσέξτε, η τεχνολογία δεν είναι κάτι το οποίο έχει χρώμα. Η τεχνολογία έχει το χρώμα αυτού που την κατέχει και αυτού που νομοθετεί για αυτήν. Ο κάθε Twitter αυτή τη στιγμή, αφού η πολιτική τάξη της μοναρχίας στην Αμερική του έχει δώσει απόλυτη εξουσία που υπέρκειται του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας, μπορεί να αποφασίζει να λογοκρίνει τον Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, και να τον χειροκροτούν οι ηγείτορες της διεθνούς των αγορών, αυτοί που καθορίζουν τις τύχες της ανθρωπότητας. Ο Μάσκ δεν κάνει κάτι το διαφορετικό. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα που το έκανα, αν θέλετε, το άσκησα εγώ, προκειμένου να το έχω ως επιχείρημα, όχι γιατί πίστευα ότι θα το άκουγε. Στον προσωπικό του λογαριασμό του έστειλα, όταν δήλωσε ότι θα αγόραζε το Twitter. Λέω λοιπόν, ωραία, με αφορμή τον Μάσκ, ότι του έστειλα στο Twitter, όταν δήλωσε ότι θα το αγοράσει, του έστειλα μια πρόταση να δημιουργήσει στο Twitter έναν δήμο, έναν δημοσκοπικό δήμο που να έχει εθνικά χαρακτηριστικά, έναν δημοσκοπικό δήμο στη Γαλλία, στην Αμερική, έναν στη Γαλλία, άλλον στην Ελλάδα κλπ. Και αν ήθελε και έναν παγκόσμιο δήμο. Και εκεί να συζητάει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητάει η Αμερικανική Βουλή, παραδείγματος χάρη, που συζητιούνται στην παγκόσμια σφαίρα κλπ. Και να οδηγεί σε αποφάσεις, δηλαδή ένα είδος πνίκας. Του εξήγησα λοιπόν ότι αντί να μπορεί ο κάθε πολίτης να είναι υπό όρους ή εν πάση περιπτώσει άνευ όρων άτομο που παίζει ρόλους. Στο chat λένε ότι το Predator ρίχνει τη συνομιλία. Τώρα δεν ξέρω αν είναι το Predator. Το βρήκαν οι θεατές. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα, όχι. Έπιασα ότι πρότεινε να γίνει η μετατροπή του Twitter κάτι σαν σύγχρονη πνίκα, mm-hmm. που λογικό είναι, πλέον υπάρχουν οι δυνατότητες. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει διαρκώς καθηγητής από τις συνέντευξεις του. Να ξέρετε πάντως ότι αν στην περιοχή του η γραμμή απλά σήμερα έτυχε να είναι επιβαρημένη, επειδή όλοι βλέπουν Netflix, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σηκωθεί το ίντερνετ. Αυτό. Ειδικά άμα δεν είναι ίνες. Οπότε από μια τέτοια γκαντεμιά, να καταλάβουν οι φίλοι, μπορεί να υπάρξει θέμα στην εκπομπή.